Το κλίμα αναβρασμού που προκάλεσε στο Αντισκάρι η άγρια δολοφονία με μαγκούρε του Κώστα Προβιδάκη πριν 8 χρόνια επιστρέφει στη Μεσαρά μετά την ένοπλη συμπλοκή με πρωταγωνιστέ μέλη τη ίδια οικογένεια. <χει> Ο ένα από του δύο κτηνοτρόφου που άνοιξαν πύρε εναντίον 20χρονου και του πατέρα του είναι ένα από τα μέλη τη οικογένεια που έχουν καταδικαστεί για το πρωτοφανέ έγκλημα με τι μαγκούρε, καθώ επέστρεψε σπίτι του έχοντα αποφυλακιστεί πρόσφατα με όρου. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στη Μεσαρά για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο αδελφών. Και αυτό παρά το γεγονό ότι μέσω συγγενών του ο 32χρονο, σήμερα κατηγορούμενο, αρνείται ότι συμμετείχε στο χθεσινό αιματηρό επεισόδιο, υποδεικνύοντα ω μοναδικό δράστη το μικρότερο αδερφό του. Ο 30χρονο, τον οποίο υποδεικνύει στην κατάθεσή του και ο πατέρα του θύματο, δεν υπολόγισε καν ότι στοχεύει τον άνθρωπο που τον βάφτισε και τον πνευματικό αδελφό του. Αυτό που έχω βαφτίσει ήταν. Προσπάθησα να του στέσω, να μην γίνει κακό. Όταν φώναξε ο γιο μου ότι τον επέτυχε, του είπα ότι τον εμισερώσανε και να πάνε να φύγουν. Το ένοπλο επεισόδιο εκτελήχθηκε και πάλι στο Αντισκάρι, εκεί όπου η οικογένεια των δραστών διατηρεί κοπάδια δίπλα-δίπλα με την οικογένεια του θύματο. Οι καταθέσει που έχουν ληφθεί δεν ρίχνουν κανένα φω στι ακριβεί συνθήκε του περιστατικού. Μόνο δεδομένο για την αστυνομία είναι τα ευρήματα. Εννέα κάλικε και ένα πλήρε που υποδεικνύει ότι πιθανότατα το όπλο έπαθε εμπλοκή και γι' αυτό αποφεύχθηκε μια νέα τραγωδία. Σύμφωνα με τι καταθέσει που υπάρχουν, πατέρα και γιο είδαν του δράστε να περνούν τα προβατά του μέσα από τα χωράφια του και έτσι ξέσπασε ο καυγά με τη γνωστή κατάληξη. Όμω η Ελλά πιθανολογεί ότι παρόντε σε αρχικό επεισόδιο ήταν μόνο ο 20χρονο τραυματία και ο 30χρονο βασικό κατηγορούμενο. Μετά από κάποια μικρή έκταση συμπλοκή, πιθανότατα επέστρεψαν στο σημείο. Ο 20χρονο συνοδευόμενο από τον πατέρα του και ο 30χρονο με τον 32χρονο αδελφό του, ο οποίο έχει αποφυλακιστεί. ...τους τελευταίους μήνες. Μαζί του φαίνεται ότι έφερε και το πιστόλι με το οποίο άνοιξε πυρ, τραυματίζοντα τον 20χρονο στο δεξί χέρι λίγο πριν τον αγώνα. Πιθανότατα όταν ο νεαρό τραυματία πήδηξε πάνω από τα σύρματοπλέγματα και άρχισε να τρέχει για να απομακρυνθεί. Κοίταξα να σώσω το παιδί μου, να το βάλω στο αυτοκίνητο να φύγουμε. Ο 20χρονο υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παραμένει για παρακολούθηση στη χειρουργική κλινική, όπου κλήθηκε να απαντήσει στι ερωτήσει των αστυνομικών. Στη διάρκεια τη λεπτή τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο Βενιζέλιο χρονος αφαιρέθηκε η βολίδα η οποία είχε σφινωθεί στο δεξί του χέρι και παραδόθηκε στην αστυνομία προκειμένου να εξεταστεί στα εργαστήρια τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η αποτρόπαιη δολοφονία στην οποία έχει εμπλακεί ο 32χρονος συμπροταγωνιστής του χθεσινού επεισοδίου είχε εκτυλιχθεί στις 23 Μαρτίου του 2014 στο Αντισκάρι. Ο Κώστας Προβιδάκης οδηγούσε το αυτοκίνητό του έχοντας συνοδηγό το γιο του. Ο άτυχος ναυτικός συναντήθηκε σε στενό δρόμο με το αγροτικό που οδηγούσε ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας. Με αφορμή την προτεραιότητα, ο 46χρονος που εκτεί την ποινή του στη φυλακή βγήκε από το αυτοκίνητο και με μία μαγκούρα άρχισε να σπάει τα τζάμια του οχήματος. Ξυλοκοπήθηκε με απίστευτη αγριότητα από τον 38χρονο ένα φίλο του και τον 32χρονο που έσπευσε για ενισχύσει.